Επειδή το πήγατε πριν λίγο και στο Τούρκο, ο Τούρκος εξοπλίζεται, ο Τούρκος συνεχίζει και προκαλεί. Τίποτα, δεν βλέπω να έχει κάνει πάσο σε τίποτα. Εμείς εδώ... Ο Τούρκος βασίζεται στον Αμερικάνων την ατιμία. Παρακαλώ. Οι Αμερικάνοι ούτε στην Κύπρο στηρίξαν την Ελλάδα. Μπορούσε ο έκτος στόλος με ένα σήμα προς την Τουρκία να εμπόδιζε το αποβατικό άρμα εκεί. Λοιπόν, δεν το έκανε ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος πρόδωσε την Ελλάδα, όχι ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι εχθρός. Ο Τούρκος έκανε τη δουλειά του. Εκγενετής. Ναι. Τώρα λοιπόν, εγώ δεν φοβάμαι τους Τούρκους. Τους Τούρκους μπορεί να έχουμε λιγότερα όπλα, αλλά μπορούμε να τους πολεμήσουμε. Ναι. Εκείνο που φοβούμαι την ατιμία των Αμερικάνων. Δεν έχουν μπέσα. Δεν έχουν. Μπορεί να σου λένε τώρα κάνε αυτό και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ. Ναι. Τομάρια. Κατ' εμέ λυπούμε και το λέω εγώ που πάντα ήμουνα πρέσβευα το ανήκομενη στη Δύση. Το πίστευα, ας πούμε, ότι η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη και στη Δύση. Ποτέ δεν πίστευα σε κομμουνισμό, σε Σοβιετικούς. Με τους Σοβιετικούς απλά ήθελα καλές σχέσεις λόγω Ορθοδοξίας. Άλλο αυτό. Αλλά σαν συμμάχους ποτέ δεν τους πίστεψα, ούτε τους Ρώσους. Ποτέ. Γιατί και αυτοί οι πρώτοι που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία είναι οι Ρώσοι. Το ξέρετε. Άλλοι παλιά άνθρωποι, το πω έτσι ευθέως, που δεν σέβονται ούτε το ομόθρησκο, ούτε την κοινή, γιατί έχουμε και κοινό χαρακτήρα με τους Ρώσους. Πάνω στην Ευρώπη είμαστε σε περίπου το ίδιο DNA, το ψυχολογικό DNA. Δεν το σεβάστησαν ποτέ και οι Ρώσοι. Αναγνώρισαν πρώτοι τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία οι Ρώσοι. Πρόδωσαν την Ελλάδα οι Ρώσοι. Μετά ήρθαν οι Αμερικανοί. Αλλά μια και μιλάμε τώρα για τους Αμερικανούς, σας λέω ότι οι Αμερικανοί πιέζουν αυτή τη στιγμή τον Τσίπρα και του υπόσχονται μέχρι και να μεσολαβήσουν για το χρέος και διάφορες βλακίες άλλες, τις οποίες δεν θα τηρήσουν, για να υποχωρήσουμε στο Μακεδονικό. Καταλάβατε. Δεν φοβάμαι λοιπόν τους Τούρκους. Φοβάμαι τους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικανοί προδώσανε και τους Κούρδους. Τους βάλανε να κάνουν κράτος. Ναι, ναι, και τους άφησαν να τους σφάξει ο Τούρκος. Οι Αμερικανοί σε χρησιμοποιούν. Θέλουν να μην σκοτώνονται οι Αμερικανοί. Η ζωή του Αμερικανού είναι ακριβή. Και να βγάζουν λεφτά ενώ Αμερικανοί. Η ζωή του Κούρδου είναι φτηνή. Τι και αν σκοτωθούν 30.000 Κούρδοι. Ενώ αν σκοτωθεί ένας Αμερικανός είναι φοβερό. Πίστευα λοιπόν πάντα στη φιλία με τον Αμερικανικό λαό, αλλά έχω πληγωθεί από τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα. Μια χώρα που ήταν πάντα πιστή σύμμαχος των Αμερικανών. Δεν χάλασε κάτι τίποτε. Ναι, ποτέ. Που τους έχουμε δώσει όλη την Ελλάδα, τώρα κάνουν κουμάντο στις βάσεις. Όλα δικά τους είναι. Προτεκτοράτου είμαστε. Και παρά τα αυτά πιέζουν εμάς. Αντί να πιέσουν το κρατήδιο να το πει Σκόπια, πιέζουν εμάς. Δηλαδή, αχαριστία έως αηδίας. Και λυπούμε πολύ που το λέω εγώ που βγήκα από οικογένεια σας λέω που πιστεύαμε στη Δύση και στην Ευρώπη. Αλλά δεν είμαι και βλάκας. Δηλαδή όταν ο άλλος φέρεται ανήθικα, σε προδίδει, το να είσαι εσύ κολαούζος του είναι ταπεινωτικό. Υπάρχει λύση όμως εδώ. Υπάρχει λύση. Η λύση της αξιοπρέπειας. Να αξιώσουμε. Γιατί αντιλήφθηκα ότι οι Αμερικανοί βρήκαν ότι εμείς υποχωρούμε, ότι ο κάθε Καραμαλής σημείς. Μας βρήκαν μπόσικους δηλαδή. Μας βρήκαν μπόσικους και μας δουλεύουν. Αν υπήρχε ένας πρωθυπουργός άντρας, δεν θα ήταν. Γι' αυτό είπα εγώ, αν η κυβέρνηση είχε επιστήμη πατριώτης, να σηκώσει ανάστημα. Ναι, αλλά πού είναι ο πατριώτης όταν ο λαός ψηφίζει όλο παλαιοτόμαρα για να διορίζει τα παιδιά του στο δημόσιο. Και τώρα όλος ο κόσμος που έδινε 48% στον ένα και 45% στο Πασόκ, δεν νοιαζόταν για άντρα. Μοιαζόταν για κερατά, να το πω έτσι, να τους βάλει τα παιδιά στο δημόσιο. Καταλάβατε. Και συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Και ακόμη συνεχίζει, γιατί είναι μέσα του Έλληνα το δηλητήριο του Ρουσφετιού. Μέσα του έχουν βάλει στο κρανίο. Ότι πάμε να ψηφίσουμε τον Τάδε, να μην λέω ονόματα τώρα, γιατί αυτός θα μας βάλει την κόρη στο δημόσιο. Όλη η επαρχία έτσι ψηφίζει και έτσι και η Αθήνα ψηφίζει. Γι' αυτό σας λέω, εμείς φταίμε που είμαστε προδότες. Εδώ.
Τι να πω, Πρόεδρε. Ας ρωτήσω τώρα για το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, που από ό,τι φαίνεται γίνονται και αυτοί μια κανονική εταιρεία. Η Εκκλησία μια κανονική εταιρεία. Με πρόεδρο, με επικεφαλής. Με... Εγώ αντιτίθεμαι σε αυτό. Ναι. Αυτά έκανε ο Εφραίμ πάνω με τα νερά που τα είχαν οικόπεδα στο Πανόραμα και υποτίθεται ότι θα τον κλείναμε φυλακή. Εγώ τον βλέπω τώρα τον Εφραίμ να είναι μαζί με τον Χριστόδουλο, με τον, όχι Χριστόδουλο, με τον Ιερώνυμο, ναι, σε συγκεντρώσεις, σε συναισθιάσεις. Αυτό πρέπει να κάνει πάλι το management. Αυτό το ξέρετε. Ω, αυτό δεν το ήξερα. Έχω πάει 2-3 φορές στον Όσιο Λουκά, που είναι το μοναστήρι του Ιερώνυμου, ναι, στη Λιβαδιά, και ακολούθησε ένα γεύμα. Πήγαν υποψίαστος, λέει, ελάτε κύριε πρόεδρε, με έβαλε δίπλα του αρχιεπίσκοπος. Έβλεπα ένα απέναντι έναν με ράσα. Ναι. Κάτι μου θύμιζε. Ρωτάω έναν Μητροπολίτη δίπλα μου, έναν άλλο. Λέω, ποιος είναι ο κύριος, ποιος είναι. Λέει, ο Εφραίμ. Εγώ δεν θυμόμουν αν ήταν φυλακή και όλα, δεν θυμόμουν αν είχε βγει. Ναι, μα είχε μπει φυλακή, δεν θυμάμαι ποιο. Είχε για ένα διάστημα, ναι, είχε. Λοιπόν, λέω, καλά, τον έχει μαζί του ο αρχιεπίσκοπος. Λέει, δικαιώθηκε. Λέω, τι δικαιώθηκε. Πήγε να κάνει εταιρείες κτηματικές μέσα στο Άγιο Όρος. Δικαιώθηκε. Ανακατέβαινε ο Χριστός. Και εδώ τώρα τι κάνανε συμφωνία με τον Τσίπρα. Κάνε εταιρείες. Εταιρείες να χρησιμοποιήσουμε περιουσίες και εσύ δώσ' μου την ιδιαιτερότητα. Απίστευτο. Δηλαδή να εξισωθεί η Ορθοδοξία με τους Μορμόνους. Ποιους Μορμόνους, εδώ έχουμε γεμίσει Μουσουλμάνους τώρα. Οι Αχοβάδες. Και Μουσουλμάνους. Ωραία, και αυτούς. Και αυτούς. Λοιπόν, η ουδετερότητα αυτό σημαίνει, ναι, ότι πάβει να είναι η επίσημη θρησκεία, ναι, η Ορθοδοξία. Ναι. Φοβάμαι λοιπόν ότι έγινε μια θλιβερή συναλλαγή. Οι Μητροπολίτες, προκειμένου να μείνουν ανεξέλεγκτοι και να πάρουν οικονομικά ανταλλάγματα, προσέφεραν την πίστη. Βαρύνε. Και η πίστη δεν είναι του αρχιεπίσκοπου, η πίστη είναι ενός λαού. Έτσι ακριβώς, ναι. Και εδώ σφάλουν. Σφάλουν. Γιατί θα βρεθούν άνθρωποι σαν εμένα που θα το πούμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Μην νομίζετε ότι θα αφήσουμε τον αρχιεπίσκοπο, τον εκτιμώ. Έχω πολλές φορές συζητήσει. Ναι. Είναι άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, δημοκρατικός. Καλά, δεν βοήθησε καθόλου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ο αδερφός μου να ήταν ο αρχιεπίσκοπος, ναι, τέτοιο πράγμα προδοτικό, ναι, να δίνει στον Τσίπρα ουδετερότητα αρκεί να πάρω περιουσίες και ανταλλάγματα, και δεν είναι μόνο, θα το καταδίκαζα. Δεν ξέρουν ο Λεβέντης ποιος είναι. Όχι, αλλά δεν έχει κάνει και μόνο αυτό. Νομίζουν κάποιοι, ναι, ότι άμα είμαι φίλος δικό σας, ας πούμε, άμα είμαι φίλος δικός σας, θα σας επιτρέψω εσάς να κάνετε οποιαδήποτε ασχημονία. Θα κάνετε τα στραβά μάτια. Όχι, όχι, εδώ είναι η πίστη. Την πίστη, όλους τους δεσποτάδες να δω να ακολουθούν τον Ιερώνυμο, εγώ θα κάνω από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη αγώνα να τους ανατρέψω τα σχέδια. Το λέω και στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας εντάξει, είναι ένας αριστερός, άθεος, τη δουλειά του κάνει. Ναι, σας είπα προηγουμένως ότι οι αριστεροί είχαν παλιά αρρώστια εναντίον της Εκκλησίας. Και ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό που κάνουν τώρα. Πάει να κλέψει ψήφους από το ΚΚΕ, από το Λαφαζάνη, από τους άλλους. Γδέρνει τους συγγενικούς χώρους. Ναι, γιατί οι αριστεροί από κάτι τέτοια παίρνουν μπροστά η κεφάλα τους. Συσπυρώνονται. Ναι, 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 ναι. Σου λέει, ας μας έκοψε σύνταξη, αφού τα βάζει με τη θρησκεία, είναι ωραίος. Ναι. Έχουν κάτι τρελές αντιλήψεις οι αριστεροί, νοσηρές. Φοβούμαι τώρα... λοιπόν ότι κρύβεται κλοπή, ναι, ψήφων από συγγενικά αριστερά κόμματα από τον Τσίπρα. Πάει, ναι, να ξανακάνει το Λαφαζάνι 1%, το ΚΚΕ από ενώ έχει φτάσει, ξέρω, 6-7, να το πάει πάλι 3,5-4. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσίπρας είναι πονηρός. Ναι, αλλά δεν βλέπω και την αντιπολίτευση να αντιδρά και να κάνει μια σοβαρή, να έχει σοβαρή η αντιπολίτευση αντίδραση. Έχει ένα άλλο... Είναι η συντηρητική παράταξη της... Τέλος πάντων. Είναι συντηρητική, αλλά νίκη. Είναι συντηρητική. Ακούστε. Λέει, στα χαρτιά τουλάχιστον λέει. Όπως λέει και ο Τσίπρας, είναι αριστερός τώρα.
Το τι λέει και το τι και πριν, είναι. Και πριν τα σπίτια του κόσμου. Η Νέα Δημοκρατία, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τα άλλα κόμματα της Ευρώπης είναι άθεοι. Είναι άλλοι καθολικοί, άλλοι μουσουλμάνοι, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, είναι άθεοι. Δηλαδή τη θρησκεία τη θεωρούν το 15ο άρθρο του ενδιαφέροντος τους. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Οπότε, τι κάνουν αυτοί τώρα, σου λέει. Τι βάζετε στην Ελλάδα τη θρησκεία πρώτο-πρώτο. Mm. Αφήστε τη θρησκεία. Εδώ έφτασε η Μπακογιάννη και ψήφισε τον νόμο για ανοδοχή ομοφύλων. Θα πάμε η Μπακογιάννη, η Κεφαλογιάννη, ναι. Η Κεραμέο, τέσσερις γυναίκες. Και μάλιστα η αδερφή του υποψηφίου πρωθυπουργού ψήφισε την αναδοχή για να δείξουν ότι είναι Ευρωπαίες. Ευρωπαίες, είναι ευρωπαϊκό να μπορούν οι ομόφυλοι να κάνουν. Εντάξει. Η άλλη Ευρώπη το έκανε, αλλά σας είπα, η άλλη Ευρώπη την αθεία την έχει κάνει κτήμα τη. Ναι, και το θεσμό τη οικογένεια την έχει διαλύσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι. Απλά θέλουν να τον διαλύσουν και εδώ. Ναι, ναι, αυτό. Την αξία τη οικογένεια πάνε να την. Προσέξτε το Ολλανδικό μοντέλο, το Γερμανικό μοντέλο. Προσέξτε, ακούτε τι απόψει αυτέ από ένα κεντρό πολιτικό. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ακροδεξιοί που γαυγίζουν. Αλλά αυτοί είναι πατριδοκάπηλοι. Ακούτε τι απόψει υπέρ τη θρησκεία και τη πατρίδα. Από ένα κεντρό πολιτικό εξημασία που πιστεύουμε στην δημοκρατία, στην ισοπολιτεία, που θέλουμε ίσες ευκαιρίες, που θέλουμε μια Ελλάδα με διαφάνεια, με έλεγχο κοινωνικό. Γιατί η άκρα δεξιά κραυγάζει υπέρ της πατρίδος, αλλά όποτε υπήρξανε δοκιμασίες για την πατρίδα, οι δεξιοί κάνανε δραπετεύανε. Ξέρω τι λέω, αν θέλετε μπορώ και να αποδείξω. Τη στάση της δεξιάς παράταξης και στη Μικρά Ασία, με αυτό που σας είπα το τηλεγράφημα για άτακτη υποχώρηση. Ήταν προδοσία. Ο στρατός σου και να χάνει, ποτέ δεν πρέπει να γυρίσει την πλάτη στον εχθρό. Την του φεκάν τη φας έτσι. Αυτό θα πει Έλληνα στρατιώτης, όχι να γυρίσει. Αυτό είναι μεγάλη προδοσία που έκανε ο Χατζανέστης, ο Γούναρης, ο Πρωτοπαπαδάκης που διέταξαν τον πλαστήρα να κάνει άτακτη υποχώρηση. Δεν το έκανε κεντρός πολιτικός αυτό. Καταλάβατε. Μάλιστα. Οπότε τώρα με τον διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, πού πιστεύετε ότι θα πάει αυτό, πιστεύετε ότι θα γίνει, τίποτα. Ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Α, δεν πιστεύετε ότι θα γίνει τίποτα καθόλου. Από αυτά. Καθόλου δεν θα γίνει, γιατί άλλες η εκκλησία μπορεί να γίνουν εταιρείες. Mm-hmm. Εταιρείες θα γίνουν. Γιατί τώρα που αλλά ουδετερότητα δεν μπορούμε στο Σύνταγμα να περάσουμε ουδετερότητα τώρα. Πρέπει να γίνει στο Σύνταγμα. Μα, γιατί τώρα που μου είπατε αυτό με τον Εφραίμ, λέω το management τώρα, όλο το management θα το διαχειρίζεται αυτό. Δεν το ήξερα κι εγώ ότι είναι τόσο κοντά στον Αρχιεπίσκοπο. Είναι manager. Εκτιματικές επιχειρήσεις πάνε να κάνουν. Ναι. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο Μητροπολίτης Πειραιός θα είναι κατασκευαστές πολυκατοικιών. Καταλάβατε, δεν θα τους μοιάζει τώρα αν έχει λειτουργία ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος. Και θα λένε τώρα πάμε στο γραφείο να δούμε πού θα πουλήσουμε τα ημάτια μας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση? Γιατί έχει άλλες προτάσεις η Νέα Δημοκρατία. Το... Άλλες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και οπότε θα πάρει 70 ψήφους της Νέας Δημοκρατίας οι προτάσεις. Άλλοι. Α, λέτε ότι δεν θα συμπλέψουν πουθενά. 153 θα πάρουν του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα στην επόμενη Βουλή θα θέλει 180. Ναι, κατάλαβα. Δεν θα γίνει τίποτα. Και έτσι καταδικάζουμε και τα άρθρα που θα ενθέσουν για την αναθεώρηση καταδικάζονται σε πενταετία δράνεια. Ξέρετε, αν βάλεις ένα άρθρο προς αναθεώρηση, βάλεις ένα άρθρο και τελικά δεν βρεις τους 180 να το αναθεωρήσεις στην επόμενη Βουλή, για 5 χρόνια το άρθρο αυτό μένει έτσι. Καλά κάνετε που τα λέτε αυτά, γιατί καταλαβαίνει και ο κόσμος. Να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Απαγορεύει ο νόμος. Α, δεν το ήξερα. Δηλαδή, ό,τι μπει τώρα προς αναθεώρηση, ακόμη και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για 5 χρόνια δεν θα αναθεωρηθεί. Κατάλαβα. Αν δεν πάρει το 180. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Λεβέρη, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στα προσχήματα, στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον κύριο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, τώρα θα σας πάω σε ένα θέμα που εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και είναι το μεταναστευτικό.
Οι ροές αυξάνονται συνεχώς και διάβαζα ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια στα σελίδα, που έλεγε ότι από τις 100.000 που μπήκαν, δεν θυμάμαι αν ήταν το τελευταίο έτος ή και τα δύο τελευταία έτη, δεν θυμάμαι πολύ καλά αυτό και συγγνώμη, μόνο οι 11.000 ήταν πιστοποιημένοι. Οι άλλοι ήταν λαθρέοι. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι είναι του πολέμου, θύματα που... Του πολέμου θύματα οι άλλοι, λόγω φτώχειας. Και πολέμου. Μπορεί να πλησιάζει ο πόλεμος. Ακούστε, σε μια χώρα μπορεί να μην έχει εμπλακεί ακόμη σε πόλεμο. Ναι. Αλλά οι πολίτες, μη έχοντας δουλειά, ναι, σου λέει θα πάμε να ανακατευτούμε μαζί με τους πρόσφυγες από τη Συρία. Το θέμα είναι το Ελληνικό. Να λέμε όλοι ότι είμαστε Σύριοι. Το θέμα είναι το Ελληνικό. Δεν βρει άκρη τώρα όταν κατεβαίνει ένα καραβάνι. Από πού είναι? Αυτοί μιλούν περίπου την ίδια γλώσσα. Περίπου, ναι. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό όμως? Τι θα κάνει το Ελληνικό? Δεν θα πρέπει να κάνει κάτι το ελληνικό κράτος γι' αυτό? Αλλά θα μου πεις, εδώ δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη. Αυτό απασχολεί όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ, και ο Τραμπ. Ναι. Με αυτό κοίταξε να κρατηθεί τη Γερουσία που κέρδισε προχθές, γιατί το House of Representatives το έχασε. Ναι, ναι, ναι. Τη Γερουσία όμως που συνεχίζει και ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, με αυτό το επιχείρημα να μην μπουν από το Μεξικό άλλοι τέτοιοι, ναι, με οικονομική μετανάστευση λεγόμενη. Ναι, αλλά το θέμα είχε δώσει εντολή μέχρι και να πυροβολούνται. Ναι, ναι, πήγε στρατό, 18.000 στρατιώτες για να εμποδίσει. Άρα απασχολεί αυτό τον κόσμο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια χώρα εδώ, Πρόεδρε, η οποία δεν έχουμε πόρους πλέον. Και όχι, εκτός από ότι δεν έχουμε πόρους. Εντάξει, αλλά αυτό είναι όπως ο Θεός, αν ρίξει μια πείνα, ένα λοιμό. Ή φτωχή χώρα είσαι, ή πλούσια χώρα είσαι, εξίσου. Ναι. Δηλαδή είναι φυσικό φαινόμενο αν γίνει σεισμός. Σεισμός μπορεί να γίνει και σε μια πάμπλουτη χώρα. Ωραία. Σεισμός μπορεί να γίνει. Ωραία. Και σε μια. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Ο Θεός δεν διαλέγει. Εγώ το δέχομαι αυτό και φυσικά έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άλλης νοοτροπίας, μουσουλμάνοι, ισλαμιστές, ακραίοι περισσότεροι, με νόμους οι οποίοι δεν συνάδουν με την ελληνική πραγματικότητα. Αν η γυναίκα του ενός μουσουλμάνου, υποτίθεται είναι λίγο ακραίος, δεν το του κάνει τα χατήρια. Το πρόβλημα ξέρετε από δεν του κάνει τα χατήρια, έχει πετώσει. Ξέρετε από τι πρόκυψε όμως το πρόβλημα. Παρακαλώ. Πάλι από την δεξιά. Ναι. Οι δεξιές κυβερνήσεις Ουγγαρίας, Τσεχοσλοβακίας, Πολωνίας και όλοι αυτοί κλείσαν τα σύνορα. Ναι. Οπότε εγκλωβίστηκαν αυτοί στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία, που είναι οι μετοπιαίες χώρες προς το πρόβλημα, οι χώρες υποδοχής. Εγκλωβίστηκαν οι πρόσφυγες και οι κάθε λογής, γιατί δεν μου είπατε μόνο πρόσφυγες. Είπαμε πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες. Οπότε κλείνοντας οι άλλοι τα σύνορα, ναι, μείνανε όλοι εδώ. Ναι. Πάλι χουντικές κυβερνήσεις και ακροδεξιές υπάρχουν εκεί πέρα. Και κλείσαν σύνορα. Ναι, αλλά άμα κάτσεις και το σκεφτείς όμως από την άλλη την πλευρά, λένε εγώ προστατεύω τη χώρα μου. Προστατεύω τη... Δεν πάει, όχι. Και μεταφέρεις στον άλλο να πεθάνει ο άλλος. Ακούστε, ζούμε σε μια Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Ναι, κάναμε την Ευρώπη με φιλαλληλία, με αλληλεγγύη. Ναι. Δεν την κάναμε, προστατεύει. Δηλαδή αν προστατεύσεις εδώ το δικό σου, εδώ το χώρο που είναι τηλεόραση. Ναι. Και δίπλα καίγονται. Εσύ θα πίνεις τον καφέ, την μπύρα σου και θα λες. Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτές οι απόψεις είναι φασιστικές. Ναι. Εγώ θεωρώ πάλι εδώ οι δεξιές αντιλήψεις στην Ευρώπη κινδυνεύουν να τη διαλύσουν. Βλέπετε όμως τι γίνεται. Και αν διαλυθεί η Ευρώπη, ξέρετε ποια θα είναι η συνέπεια. Η φτωχή να γίνει ακόμη φτωχότερη. Ο πλούσιος θα πάρει το αεροπλάνο, θα πάει στην Ελβετία, θα πάει σε μια χώρα που δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή πάλι οι φτωχοί θα την πληρώσουν. Αυτοί δηλαδή που κάνουν ότι υπερασπίζονται την πατρίδα τους, κατ' ουσίαν καταστρέφουν την πατρίδα τους. Εγώ τι έχω προτείνει? Παρακαλώ. Στους Γερμανούς με όποια επιρροή έχω. Να μην δίνουν λεφτά σε Ούγγρους, σε Πολωνούς, να τους βάλουν πρόστιμα, μεγάλα. Για να τους υποχρεώσουν να δεχθούν την αναλογία. Δηλαδή μπήκαν 200.000, πρέπει 200.000 αυτοί να πούνε. 30.000 Ελλάδα, 40.000 Ιταλία, 20.000 Ουγγαρία, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Και αν δεν δεχθεί ο Ούγγρος, ο δεξιός, ο φασίστας ή οποιοσδήποτε άλλος, κόφτουν τη χρηματοδότηση. Πέτα τον έξω. Η Ευρώπη είναι με αλληλεγγύη. Δεν είναι έτσι να κοιτάς το τομάρι σου και να μεταφέρεις το πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει οι ισχυροί της Ευρώπης να πατήσουν πόδι εδώ.
Γιατί αλλιώς θα διαλυθεί η Ευρώπη. Βλέπετε όμως η Μέρκελ που προσπαθούσε. Θα αντέξει η Ελλάδα. Η Μέρκελ που προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Ναι. Από αυτό καταστράφηκε. Γιατί υπάρχουν φασίστες εκεί μέσα. Υπάρχει ένα κόμμα που ανεβαίνει. Φασίστες. Στη Γερμανία υπάρχουν οπαδοί των Ναζί. Φασίστες. Όπως υπάρχουν και εδώ φασίστες. Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Κάποιοι φωνάζουν, για τους Ρώσους, για τον Πούτιν. Και δεν λένε ότι ο πρώτος που ανεγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία είναι οι Ρώσοι. Δεν το λένε αυτό, το κρύβουν. Κάποιοι που κάνουν εκπομπές και φωνάζουν υπέρ του Πούτιν να μας πούν ποια χώρα αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία πρώτη. Δεν το λένε. Λένε τη μισή αλήθεια. Και όποιοι λένε τη μισή αλήθεια δεν είναι έντιμοι. Ξεκάθαρο, θα ληφθούν δραστικά μέτρα. Όποιος δεν φέρεται με αλήθεια. Έχουμε ένα πρόβλημα, θα το μοιραζόμαστε όλοι. Εξίσου. Αυτό είναι η Ευρώπη. Πάνω σε αυτές τις αρχές έχει δομηθεί. Κλείνω τα σύνορα δηλαδή. Και τι, είναι σαν να κλείνεις τα μάτια. Αν καταστραφεί η Ελλάδα, μπορεί να ζήσει η Ουγγαρία μόνη της. Έτσι είναι. Ναι. Δεν είναι... Πρόεδρε, εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά και τα δέχομαι. Απλά θέλω να σου κάνω κι άλλη μια παρένθεση εδώ. Ναι. Μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή άποψη, στηρίζω την πατρίδα μου, είναι μια... ρατσιστική και φασιστική άποψη. Πρέπει να τη στηρίζεις, αντιλαμβανόμενος όμως το πρόβλημα. Ένα λεπτό. Ας πούμε τώρα... Μπορούσε και η Ελλάδα να τους πέταγε στη θάλασσα, αυτό που λέει η Χρυσή Αυγή. Ναι, όχι, να ρίξουμε τα καράβια στη θάλασσα. Αυτό δεν το λέει καν. Δολοφόνοι να γίνουμε δηλαδή. Αυτό δεν το λέει καν. Κάποιοι το είπαν όμως. Πρόεδρε, ας πούμε όμως τώρα ότι... να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του Ισλάμ και να δούμε και στις άλλες χώρες οι οποίες υπάρχουν οι μεταναστευτικές δωρεές εδώ και δεκάδες χρόνια. Ναι. Και βλέπουμε τώρα ότι γίνονται ακόμα πιο ακραίοι. Γίνονται ακόμα... Αυτοί είναι οι πραγματικοί φασίστες. Ακούστε, ένα πρόβλημα. Να σας πω για μια έρευνα πριν μου το πείτε αυτό, στην Ολλανδία, η οποία τα παιδιά, τέλος πάντων της δεύτερης γενιάς μουσουλμάνοι, τους ρωτήσανε και υπάρχει σε πάλι γνωστή σε σελίδα και το 38%, πρόεδρε, λέει ότι ναι, πρέπει να θανατώνεται ο άπιστος. Παιδιά νέα. Αυτό όμως δεν συνάδει, πρόεδρε μου. Έχουν γίνει φασίστες μερικά παιδιά λόγω αμορφωσιάς. Τι να κάνουμε, και ο Χίτλερ πάνω εκεί βάσισε τα εγκλήματά του. Πάνω στους ανέργους και τους αμόρφωτους. Ναι. Αυτά τα δύο στρώματα βρήκε ο Χίτλερ και έγινε αυτός που έγινε. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να... Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε εμείς και να το απορροφήσουμε. Θα καταφέρουμε με το να επιμείνουμε στη δημοκρατία. Γι' αυτό σας τόνισα προηγουμένως ότι ακούτε απόψεις περί πατρίδος και περί θρησκείας από ένα κεντρό πολιτικό. Γιατί αν τα ακούτε από ένα φασίστα δεξιό, ακροδεξιό, δεν έχει νόημα. Αυτοί είναι... πουλάνε πατριωτισμό. Αυτοί κάνουν εμπόριο. Εμείς δεν κάνουμε εμπόριο. Υπηρετούμε τη δημοκρατία. Υπηρετούμε, όπως εγώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που με αγαπάει. Ξέρετε γιατί με αγαπάει? Γιατί πάω σαν υπηρέτης. Οι άλλοι θέλουν να γίνουν ταβατζίδες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θέλουν να πουλήσουν μαγιά ότι τους θέλει η Θεσσαλονίκη. Και δεν θα τους θελήσει ποτέ η Θεσσαλονίκη αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μυαλωμένοι άνθρωποι που ξέρουν ο καθένας που τους πλησιάζει με τι προθέσεις τους πλησιάζει. Καταλώ. Αλλά σας είπα, η απάντηση σε κινδύνους είναι περισσότερη δημοκρατία. Περισσότερη δημοκρατία. Υποχρέωση από το κέντρο λήψη αποφάσεων που είναι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, υποχρέωση όλων να ανοίξουν τις πόρτες και να δεχθούν τον αναλογούντα αριθμό. Και όποιος διαφωνεί ή να πέφτει στη χώρα του να χάνει την εξουσία για να έρθει ένα σοβαρότερος ή να του κόβεται η χρηματοδότηση να πηγαίνει στο διάολο. Το πω έτσι. Δεν μπορεί να υπονομεύει την κοινή προσπάθεια. Κάνουμε 50 χρόνια αγωνιζόμεθα για να κάνουμε την Ευρώπη. Και θα πάει χαμένη από τέτοιες... Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι θα κάνουμε? Στην αρχή Αθήνα κάποτε υπήρχε λοιμός. Η Αθήνα όμως δεν έπαψε να υπάρχει. Πώς θα το κάνουμε? Σκοτώνονται, πεθαίναν όλοι από πείνα και από δυστυχίες και από αρρώσεις. Χτυπάει ο Θεός. Δεν υπήρχαν φάρμακα την εποχή εκείνη για ασθένειες που τώρα υπάρχουν φάρμακα. Και πέθανε ο κόσμος. Συνάνταγε πτώματα πηγαίνοντας για το σπίτι σου. Δεν κλείσανε, δεν κατέβασαν όμως τα ρολά. Προσπάθησαν. Προσπαθεί μια κοινωνία. Ναι. Και προσπαθεί, το πιο βασικό πράγμα σήμερα στην Ευρώπη είναι η αλληλεγγύη. Πώς ήρθαν αυτοί και μας δώσαν δάνεια? Μπορούσαν να μας αφήσουν να γίνουμε Βενεζουέλα. Συμφωνώ.
Βενεζουέλα. Να σπάμε τις βιτρίνες του Κλαβενίτη να για να πάρουμε λίγο κρέας. Ναι, ναι. Μπορούσε, δεν μπορούσε η Μέρκελ. Την ευρίζουν κάποιοι ότι ήρθε να μας πάρει τα πετρέλαια. Ποια πετρέλαια, είδατε να μας παίρνει κανένα πετρέλαιο. Είδατε, ήρθε η Μέρκελ. Τη Μέρκελ είναι οι εταιρείες που έρχονται για τα πετρέλαια. Άρα και αυτοί που είχαν στήσει ένα ολόκληρο σενάριο ότι μας βάλανε στα μνημόνια για να μας πάρουν τα πετρέλαια, πού είναι. Είδατε η Μέρκελ να είναι πίσω από τα πετρέλαια. Δεν είναι νομίζω. Ναι. Εταιρείες καναδικές, εταιρείες αμερικάνικες. Όχι, έτσι είναι, πρόεδρε. Έτσι όπως τα λες. Δεν... Άρα διαψεύδονται όλοι ο ένας μετά τον άλλον. Ναι, οι κινδυνολόγοι. Δυστυχώς. Θέλω λίγο να σας πάω στο κομμάτι που αφήσαμε πίσω πριν για τις παροχές της κυβέρνησης αυτής. Υπάρχουν χρήματα για τόσες παροχές. Δεν τον νοιάζει τον καθένα. Επειδή πάμε σε εκλογές σε δύο μήνες, μοιράζει λεφτά και εκ του μη έχοντος. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό. Είναι εκτέλεση θέλουν αυτοί. Με συγχωρείτε, αυτοί θέλουν εκτέλεση. Ένας που υποθηκεύει το μέλλον για να πάρει 2% παραπάνω. Αναδρομικά συντάξει, ναι, αναδρομικά από εδώ. Το οποίο όμως το κάνανε όλοι. Ο Ράλης κάποτε, ναι. Σας πω για το Ράλη. Ναι. Ήμουνα πολύ νεότερος τότε. Ήμουνα 20, πόσα, ήταν το 89 ναι. Που έχασε την εξουσία. Ναι. Ή 81 έχασε ο Ράλης. Ήταν πρωθυπουργός ο Ράλης 1,5 χρόνο. Λοιπόν, άρα μιλάμε για 37 χρόνια, 37 χρόνια νωρίτερα. Γύρναγα, είχα αρχίσει να πολιτεύω, με έβαζα τότε για δήμαρχο στον Πειραιά και γύρναγα στον Πειραιά και τα λοιπά και έβλεπα καινούριους υπαλλήλους στον ΟΤΕ. Καινούριους υπαλλήλους στην ΔΕΗ. Λέω, πού, λέει, εκλογές είναι τώρα, λέει. Μας βάζουν βέβαια συμβασιούχους και αν βγει λέει, ο Ράλης θα μας μονιμοποιήσει. Νοοτροπία. Ναι. Τότε ήταν φούλο ο Ανδρέας όμως, ερχόταν τότε η Λέλαπα που λεγόταν Ανδρέας που τάταζε όλα εκείνος. Όλα τα σφάζω. Ο Ράλης έταζε σε 10.000, ο Ανδρέας έταζε σε 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, και είχα μία συζήτηση με έναν υψηλό βαθμό τότε της δεξιάς, την Δημοκρατία, στον Πειραιά. Λέω, τι σύστημα είναι αυτό, σε 20 μέρες γίνονται εκλογές και εσείς προσλαμβάνετε καινούριους. Λέω, δεν απαγορεύεται αυτό, δηλαδή στην προεκλογική περίοδο. Μου λέει, έχεις να αντιμετωπίσεις έναν Ανδρέα απατεώνα, μου λέει. Οι απατεώνες μόνο έτσι αντιμετωπίζονται. Λέω, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Μάταια. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι με τις τελευταίες στιγμής διορισμούς θα αναχαιτιστεί η φωτιά. Ερχόταν η φωτιά τώρα και αυτοί είχαν ποτήρια και ρίχναν στη φωτιά ένα ποτήρι να μου. Αλλά τώρα όμως είναι παρόμοια κατάσταση. Παρόμοια. Εντάξει, και πάλι του δεν φαίνεται και για φωτιά. Του λέει, σου λέει, έχω 10, τώρα για σου λέει έχω 10 μονάδες πίσω. Ναι. Να τις κάνω 8. Να τις κάνω 8-7 ώστε να είμαι στο παιχνίδι. Γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει μια ψηφοπορία για τα Σκόπια από την επόμενη Βουλή, μάλλον. Θα πάει για την επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές. Ναι. Οπότε, αν στη Νέα Δημοκρατία λένε μερικοί δεν το δίνουμε, μερικοί το δίνουμε το Μακεδονία, θα διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα, εγώ αν είμαι με 22% και σταθερός, ναι, θα έχω εγώ λόγο. Κατάλαβα, πρώτα δεν λες, ναι. Περιμένουν τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, και αυτοί οι διορισμοί που κάνουν, μας στείλανε προχθές για τις φυλακές δράμας 340 άτομα. Και το σκίσα το χαρτί με το που ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα, τι είναι αυτό. Έγιναν νέες φυλακές. Α, μπράβο, ναι, και αντί να μεταφέρουν από άλλες φυλακές προσωπικό ή να μεταφέρουν πλεονάζον προσωπικό από δήμους, από ένα σωρό. Ναι, να δουλέψουν. Να γιατί. Πάνε εκεί. Συμφωνώ μαζί σου. Και δεν θέλει ειδική εξειδίκευση. Ναι, φυσικά, φυσικά. Σε μια εβδομάδα μέσα μαθαίνουν αμέσως. Ναι, δεν είναι τίποτα το. Κλειδωμένους τους έχουν. Ναι. Λοιπόν, και θέλει να πάρει 340 καινούργιους. Και μας έστειλε ότι είναι επιτακτική ανάγκη άμεση πρόθεση για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Δηλαδή να διορίσει ο άνθρωπος θέλει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εσύ μιλάς για 340, εδώ πρανίγει άλλους 10.000. Για τις φυλακές. Ναι, γιατί... ναι, αλλά... αλλά είχε, δεν είναι μόνο οι, είναι οι αρχαιοφύλακες των μουσείων. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Θέλουν να γίνουν αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Δήμων. Είναι οι συμβασιούχοι που είναι γύρω στις 250.000, είναι ακόμη κυκλοφορούν συμβασιούχοι.
με συμβάσεις που ό,τι ώρα θέλει τους πετάει έξω. Mm. Και αυτοί τι αίτημα έχουν, την μονιμοποίηση. Κατάλαβα. Είναι χιλιάδες κόσμος που εκλιπαρεί τα κόμματα για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Αυτό όμως και αυτό φτιάχνει και τα κόμματα της εξουσίας όμως. Είναι τρομερό, είναι ελέλαπα όπως το είπατε πριν. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα είναι πώς τα δύο κόμματα πρέπει να τιμωρηθούν, αυτά τα δύο που κάνανε όλα αυτά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, λέει, καινούριος. Του Πασόκ την κληρονομιά. Τα δύο αυτά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τιμωρηθούν. Όποιος τα ψηφίζει είναι βλάκας. Δηλαδή, εκτός αν είναι, δεν ξέρει. Ναι. Η άγνοια μπορεί να είναι ένα και το βόλεμο, ελαφρυντικό. Και το βόλεμο, όπως είπα. Το βόλεμο δεν είναι, γιατί γίνεται εσύ. Πες ότι ψηφίζει ένας Νέα Δημοκρατία γιατί είναι δεξιός. Εγώ ρώτησα. Ο παππούς του ψήφιζε ρε. Προχτές ρώτησα στον Πειραιά έναν γιατί είσαι δεξιός, μου λέει γιατί στηρίζω. Έχω δύο διαμερίσματα και θα μου τα πάρει ο κομμουνισμός. Αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Λέω εντάξει, κάτι τρελή σαν εσένα είναι περιττό και να μιλάμε μαζί σας. Τα δύο διαμερίσματά του τώρα, δηλαδή με μια περιουσία 200.000 ευρώ, αυτός είναι φοβάται με τους πάρει ο αριστερός. Να την κάνει τι ο αριστερός. Κάτι τέτοια βλέπεις και λες, δεν υπάρχει σωτηρία με τίποτα. Να πεις ότι ήταν με καράβια, αυτός έχει δύο. Τι να κάνουμε. Επομένως πρέπει ο κόσμος να τιμωρήσει αυτά τα δύο κόμματα. Δηλαδή εκεί που ο Μητσοτάκης πάει για 35 να πάρει 25. Και ο Τσίπρας αντί που πάει 20 να πάρει 18, να τιμωρηθούν. Και κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών να πάρουν 10. Αυτό θα πει να δίνεις, να βάζεις φρένο στο αυτοκίνητο. Αλλιώς το αυτοκίνητο χωρίς φρένο θα πάει να τρακάρει. Πάει να τρακάρει. Ναι. Πρόεδρε, πάμε τώρα, τώρα θα πάμε στην Ένωση Κεντρών και σχολιάσουμε λίγο τον πόλεμο που δεχτήκατε το τελευταίο διάστημα. Και η Ένωση Κεντρών κρατάει. Και στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν στο 2,9. Δεν είναι ψεύτικη. Ψεύτικη, εντάξει, ναι. Δημοσκοπήσει αυτές. Ακούστε, η Ένωση Κεντρών θα πάρει πάνω από 7 με 8. Ναι. Θα μου πείτε, δεν είναι αισιόδοξο, ρε Λεβέντη, όταν σε δίνουν 2. Όχι, εγώ θέλω να πω για να δίνουν 2 αυτές οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Εκεί ήθελα να το πάω. Και εγώ δεν τις. Ναι, χωρίς αναγωγή. Χωρίς αναγωγή. Γιατί και στο 2 πάει 3,5 με αναγωγή. Δηλαδή, όταν έχει μετρηθεί επί του 60. Και όλη η προσπάθεια που έγινε να σας διαλύσουν με τους βουλευτές αυτά, που ας μην το σχολιάσουμε, γιατί είναι τετριμένο. Εγώ θα σας πω κάτι. Αλλά ήθελα. Εντάξει, να εγώ θα σας πω κάτι. Έκανα μία αρχή. Ναι. Και έβαλα στη Βουλή καινούργιους ανθρώπους. Ναι. Ενώ μου δόθηκε η ευκαιρία να βάλω τέως βουλευτές άλλων κομμάτων, δεν έβαλα. Έβαλα καινούργια άτομα. Ναι. Θεωρώντας ότι θα μου σταθούν. Ναι. Τιμή. Εγώ μόνο μία παρατήρηση έχω να κάνω εδώ πέρα. Να την κάνω πριν μου το πεις αυτό. Ναι. Ας πούμε για τον Γκαλιάνο. Ναι. Ο οποίος. Δεν ήταν βουλευτής. Δεν ήταν βουλευτής. Αυτό, ναι. γι' αυτό μιλάω γι' αυτό. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι ένα παιδί στον Γκαλιάνο τον αδίκησες, ας πούμε. Εγώ. Τον αδίκησατε. Άμα ήξερες τα περιστατικά. Όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μιλάω. Ναι. Γιατί το ακούω από τον κόσμο αυτό που μου το λέει. Εκεί μένει ο κόσμος, στο πρώτο κομμάτι. Ακούς, που έγινε. Ο Γκαλιάνος. Ναι. Όταν τελειώσαν οι εκλογές, ήταν δεύτερος αναπληρωματικός μετά την κυρία Τάδε στον Πειραιά. Ναι, ναι. Έφυγε από μένα. Καλή κυρία. Λοιπόν, ναι. Και ήρθε, με επισκέφθηκε στη Βουλή και τα λοιπά, και λόγω του ότι έλεγε τον καιρό, ενώ πολιτικοποιημένος δεν ήταν απόλυτα, δηλαδή πολιτικά δεν ξέρει καλά. Να, κατά ναι. Λέω, επειδή είναι αναγνωρίσιμος, τον έβαλα εκπρόσωπο τύπου. Ναι. Και είχε σταθεί όμως. Και για ένα χρόνο είχε σταθεί, βέβαια εγώ του υπαγόρευα τα πάντα. Ναι, ναι. Να εξηγούμεθα έτσι, σε όλες τις ανακοινώσεις μου τηλεφώναγε και του έλεγα λέξη προς λέξη. Το λέει και αυτός, το ομολόγησε. Μα ήταν και το ξέρανε και όλοι. Γιατί το παιδί δεν μπορούσε να έχει τη γνώση να τα βάλει με Πασόκ, με Νέες Δημοκρατίες και με. Λοιπόν, κάποια στιγμή θελήσαμε να ψηφίσουμε την απλή αναλογική. Γιατί ήταν δική μου. Η απλή αναλογική ήταν δικό μου αίτημα. Ναι. Πάντα. Ήταν στο πρόγραμμά μου από το δεκαετία του 80. Μα, η απλή αναλογική. Σας θυμάμαι, σας ναι, θυμάμαι. Ναι. Κύριο άρθρο. Δεν μπορούσα να μην το ψηφίσω. Και ο Ροχάμης να το έφερνε, να το ψήφισα. Το έφερε ο Τσίπρας. Okay. Ο Γκαλιάνος λοιπόν δεν είπε εκεί όχι. Δεν είπε σε τίποτα. Αλλά αρχίσαν οι δημοσιογράφοι ότι πάμε με τον Τσίπρα. Ότι θεωρήσανε οι δημοσιογράφοι. Και αυτό σας προσπάθησε να ναι, σας κάνω ζημιά. Θεωρήσανε ότι αφού ψηφίζει να πιάνει λογική, που η Νέα Δημοκρατία δεν την ήθελε καθόλου. Άρα είναι σχέδιο συνεργασίας με τον Τσίπρα.
Ο Καλιάνος όμως ήταν δίπλα μου και έβλεπε ότι δεν επρόκειτο για συνεργασία με τον Τσίπρα, ήταν μόνο η αγάπη προς την απλή αναλογική. Επειδή θα άλλαζε η χώρα. Το οποίο το λέτε από το. Ναι, ναι, το ήξερε γιατί με συνεργαζότανε. Και ήξερε ότι επί όλων των άλλων ήμουν τελείως αντίθετος με τον Τσίπρα. Κάποια στιγμή κάτι λογοφέραμε για άσχετο θέμα και είχε έτοιμη μια επιστολή, πάει δίπλα στο γραφείο μας δίπλα στη Βουλή, είναι δημοσιογράφη. Και τη δίνει ότι φεύγει. Και φεύγει με δικαιολογία ότι πάω εγώ με τον Τσίπρα. Το θυμάμαι αυτό. Ναι, ακούστε. Βγαίνω εγώ και λέω, θα φανεί που πάει αυτός και που πάω εγώ. Δεν θα φανεί. Ναι. Εγώ έμεινα στην Ένωση Κεντρών και ο κύριος χτύπησε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ εγώ είχα και τον καλοδέχτηκαν. 40 χρόνια εγώ έδινα αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του Πασόκ. Τότε τι ήθελε δίπλα μου. Τότε τι είχε έρθει δίπλα μου. Ήξερε ότι είμαι ο άνθρωπος που 40 χρόνια αγωνιζόμουν κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, κόντρα στο Πασό, κόντρα σε αυτό το δικοματισμό. Δίπλα μου τι ήθελε αφού ήταν τόσο εύκολο φεύγοντας από μένα να χτυπήσει μια διπλανή πόρτα. Άρα δεν πίστεψε ποτέ του, αληθινά, ήταν μόνο ωφελημιστικά για να παίρνει ένα μισθό. Το καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό με στεναχώρησε για νέο άνθρωπο. Γιατί αν ήταν κεντρός θα έμενε σπιτάκι του και εγώ θα το εκτιμούσα, τον ξανακαλούσα. Να ξέρετε κάτι. Όσοι φεύγουν και δεν φέρονται καλά, κλείνουν για πάντα την πόρτα. Ενώ αν πήγαινε ο Καλιάνος σπίτι του και έλεγε τον καιρό, τη δουλειά του, εγώ θα εκτιμούσα ότι έφυγε, αλλά δεν πρόδωσε, δεν πήγε αλλού. Ναι. Και μόνος μου θα το τηλεφωνούσα. Κατάλαβα. Γιατί είμαι δίκαιος. Και γιατί σε μια στιγμή μπορεί να λογοφέρουμε, αλλά μια στιγμή δεν αναιρεί μια ζωή, μια στιγμή δεν νικάει μια ζωή. Είδατε λοιπόν, σας είπα, αδίκησε τον εαυτό του. Εκεί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, του εύχομαι να βγει. Αλλά είναι δύσκολο. Γιατί είναι ένα κόμμα. Τα έχουν βαρώνει πολύ. Ενώ σε εμάς θα ήταν πολύ απλό να βγει. Ναι, στις επόμενες θα βγαίνει κι εγώ. Έχασε κάτι πολύ σημαντικό. Και είμαι σίγουρος ότι το έχει καταλάβει. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί καλά. Μου. Πραγματικά καταευχαριστήθηκα την κουβέντα μας. Αγάπη μου. Και καλή επιτυχία στην Ένωση Κεντρών. Και εγώ σας είπα να θυμόσαστε ότι η Ένωση Κεντρών θα πάρει γύρω στο 8%. Ας με δείξουν 1%. Ο Μητσοτάκης μάλλον στην τρέλα του να βγει αυτοδύναμος. Ναι. Μπορεί να δείξει ότι πέθανα κιόλας. Θα κάνει ανακοίνωση ότι πέθανε ο Λεβέντης. Τη νύχτα των εκλογών όμως θα ζω. Και θα πάρω 8% και δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς το Λεβέντη. Να δω με τι μούτρα θα με πάρει τηλέφωνο. Να μην του το σηκώνει τα τηλέφωνα για μια εβδομάδα. Θα του κάνετε πλάκα. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα.